Το θέμα της ομιλίας μου είναι η Οκτωβριανή Επανάσταση ως κλασική πρώιμη σοσιαλιστική επανάσταση, αντιφάσεις και προοπτικές. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να μιλήσεις σοβαρά για την Οκτωβριανή Επανάσταση αν δεν έχεις αντίστοιχη στάση ζωής και μεθοδολογία. Η ίδια η Οκτωβριανή Επανάσταση ως θεματική προβληματισμού είναι τέτοια που σε οθεί να δηλώσεις, να υιοθετήσεις, να τεκμηριώσεις αντίστοιχη στάση και μεθοδολογία. Η Οκτωβριανή Επανάσταση είναι ταυτόχρονα ένα μείζονος κλίμακας, θεωρητικό, μεθοδολογικό και πρακτικό πρόβλημα. Είναι η λιδία λίθος, κατά τη γνώμη μου, η οποία δοκιμάζει το σύνολο των δυνατοτήτων θεωρητικών και πρακτικών που έχει το επαναστατικό κίνημα στις μέρες μας, αλλά δοκιμάζει συθέμελα και το τι πραγματικά πρεσβεύει ο καθένας όσον αφορά το πρακτικό επαναστατικό κίνημα. Επιτρέψτε μου έναν αφορισμό. Δεν μπορώ να τον αποδείξω λόγω χρόνου, αλλά θα τον διατυπώσω. Από το πώς ασχολούνται διάφοροι με την Οκτωβριανή Επανάσταση και την εμπειρία του σοσιαλισμού του 20ου αιώνα, καθορίζεται το τι ακριβώς πρεσβεύουν για το πραγματικό επαναστατικό κίνημα. Δηλαδή, από το εάν ασχολούνται ή δεν ασχολούνται, από το πώς ασχολούνται και σε τι βαθμό ασχολούνται, εξαρτάται το τι πραγματικά επαγγέλλονται και πρεσβεύουν όσον αφορά την πρακτική αποτελεσματικότητα του κινήματος που αυτοί μας καλούν να υιοθετήσουν. Με άλλα λόγια, ασχολούνται σοβαρά με την Οκτωβριανή Επανάσταση όσοι πρεσβεύουν πραγματική εναλλακτική προοπτική για την ανθρωπότητα. Όσοι είναι πραγματικό επαναστατικό κίνημα. Όσοι είναι φορείς πραγματικού επαναστατικού κίνηματος. Τουναντίον, κοιτάζουν να ξεπετάξουν την Οκτωβριανή Επανάσταση, σαν να είναι ένα θέμα ταμπού, ή να γλιτώσουν από δάφτη με διάφορα σχήματα λόγου, με διάφορες υπεκφυγές, με διάφορα βαφτίσια, να την ξεπετάξουν στην κυριολεξία, αυτοί οι οποίοι δειλά-δειλά θέλουν να αναπαράξουν κάποια μορφώματα ήττας, στα πλαίσια των οποίων ενδεχομένως να αισθάνονται αυτοαναφορικά κάποια άνεση, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν τίποτε ζωντανό να δώσουν στην πραγματικότητα στην κοινωνία. Κλείνω τον αφορισμό. Πάω παρακάτω. Η Οκτωβριανή Επανάσταση είναι ένα ορόσημο με την έννοια ότι οριοθετεί τα όρια και τους όρους ισχύως της επαναστατικής θεωρίας, του κεκτημένου της επαναστατικής θεωρίας και μεθοδολογία. Ταυτόχρονα. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχουν τρία μείζονος κλίμακα ζητήματα χωρίς τη θετική επίλυση των οποίων, επιστημονικά θεωρητικά, δεν μπορεί να υπάρξει ζωτική σημασία επαναστατικό κίνημα με προοπτική στον αιώνα μας. Το πρώτο αφορά τη συστηματική διερεύνηση, διάγνωση του τι πραγματικά έγινε μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, πρωτίστως στη Σοβιετική Ένωση και γενικότερα στις χώρες που αποκαλούμε εμείς στη σχολή μας χώρες του πρώιμου σοσιαλισμού. Το δεύτερο που χρειάζεται να γίνει είναι ένας επαναπροσδιορισμός, μια διερεύνηση του νέου σταδίου στο οποίο έχει περιέλθει το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα και των αντιφάσεων του, των νέων κοινωνικών δυνάμεων και δυναμικών που περικλείουν οι παραγωγικές σχέσεις και οι παραγωγικές δυνάμεις αυτού του συστήματος στην εποχή μας, πράγμα το οποίο είναι αδιανόητο χωρίς να δούμε τη συμπόρευση, σύγκρουση και τις αλληλεπιδράσεις του σημερινού καπιταλισμού, με μάλλον το πώς προέκυψε ο σημερινός καπιταλισμός μέσα από τη συμπόρευση του και τη σύγκρουσή του με τον πρώην σοσιαλισμό του 20ου αιώνα. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο ερευνητικά καθήκοντα. Και το τρίτο, είναι αδιανόητο να έχουμε επαναστατικό κίνημα με προοπτική εάν δεν διευθετήσουμε θετικά το τι πραγματικά πρεσβεύουμε ως στρατηγική. Αν δεν ορίσουμε δηλαδή θετικά, άρα και επιθετικά, το τι σημαίνει για εμάς ο κομμουνισμός, αυτό που εμείς αποκαλούμε ενοποιημένη ανθρωπότητα του μέλλοντος. Εάν δεν κάνουμε αυτά τα τρία, και το τρίτο είναι απότοκο των δύο πρώτων,
με τη σχετική του αυτοτέλεια, τότε σε ευρεία κλίμακα οι ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας και πρωτίστως οι επαναστατικών διαθέσεων νεολαία θα μας γυρνούν την πλάτη. Και καλά θα κάνουν να μας γυρνούν την πλάτη. Να τα λέμε με το όνομά τους τα πράγματα. Εάν δεν έχουμε πιστικές απαντήσεις σε αυτά τα τρία θεμελιώδη ζητήματα, τότε είμαστε αφαιρέγγυοι και δεν είμαστε φορείς επαναστατικής προοπτικής. Άρα δεν έχει κανένα λόγο να μας ακολουθήσει κανένας σοβαρός επαναστατικό διαθέσεων νέος, πολλό μάλλον να μας ακολουθήσει μαζικά η νεολαία. Άρα δεν είμαστε δυνάμεις του μέλλοντος, αλλά είμαστε απολυφάνεια του παρελθόντος, και ως τέτοια μας αντιμετωπίζει η κοινωνία. Πάμε λίγο παρακάτω. Για να δούμε πραγματικά τι ήταν η Σοβιετική Ένωση, η Οκτωβριανή Επανάσταση και ό,τι δομήθηκε και αποδομήθηκε μετά από αυτά, θα πρέπει να δούμε εάν και κατά πόσο τα θεωρητικά και μεθοδολογικά κεκτημένα της επαναστατικής θεωρίας, του κλασικού μαρξισμού, είναι κατάλληλα για τη διερεύνηση αυτών των κοινωνιών. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το έργο των κλασικών, των θεμελιωτών της επαναστατικής θεωρίας, είναι μεγαλοφιέστατο. Ιδιαίτερα του Μάρξ. Δεν είναι στις παρούσεις να το σκιαγραφίσουμε. Αλλά θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο να αναπτυχθεί η επαναστατική θεωρία χωρίς να ενδράζεται σε κριτική θεώρηση των θεμελίων θεωρητικών και μεθοδολογικών αυτής της θεωρίας, ιδιαίτερα στο πιο προκεκολλημένο φυλάκι αυτής της θεωρίας, που είναι το κεφάλαιο του Μάρξ. Τα έχει πει όλα ο Μαρξισμός? Όχι. Είναι αιώνια η ισχύ στο κεκτημένο του Μαρξισμού? Και πάλι όχι. Υπάρχουν θέσεις του Μαρξισμού που θα ήταν ευχής έργο, εάν είχαν κάποια συστηματική μελέτη του Μαρξισμού, να τα συζητούσαμε μαζί τους από τη σκοπιά του κλασικού μαρξισμού. Αλλά φοβάμαι ότι με την παραφορά και τον εκφυλισμό της αριστεράς σήμερα και την έκπτωση της θεωρίας σε θεραπενίδα για τη δικαίωση εκ των υστέρων των οποιονδήποτε προηγουμένων αποφάσεων ηγετών και ηγετήσχων, αν είχαμε τουλάχιστον δηλαδή μια σχέση με τον κλασικό μαρξισμό γόνιμη και δημιουργική, και ας ήταν στο επίπεδο του κλασικού μαρξισμού, θα μπορούσαμε να μιλούσαμε διαφορετικά. Υπάρχουν θέσεις του κλασικού μαρξισμού που θα κρατήσουν την ισχύ τους εκατονταετίες. Ιδιαίτερα οι μεθοδολογικές θέσεις στο κεφάλαιο του Μάρξ. Ιδιαίτερα αυτές. Αλλά δεν τις κατέχουμε. Και δεν κάνουμε τίποτα για να τις κατέχουμε. Διότι, όπως έλεγα προηγουμένως και στον Γιώργο πριν αρχίσει η δουλειά μας σήμερα, όταν δεν ελέγχουν κάτι οι επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές ηγεσίες, προτιμούν να το καταβαραθρώνουν συκοφαντώντας και αποσιωπώντας, παρά να εμπλακούν σε ευθεία αναμέτρηση μαζί του. Στο βαθμό που δεν παράγουν λοιπόν θεωρία, γιατί να αναμετρηθούν με την παραγωγή θεωρίας? Κλείνω την παρένθεση. Συνεπώς, ο κλασικός μαρξισμός έδειξε τη δύναμή του όσο περιέγραφε, εξηγούσε και προέβλεπε αποτελεσματικά, δηλαδή όσο θεμελίωνε θετικά και επιθετικά τη στρατηγική και τακτική του επαναστατικού κινήματος. Εξού και η ορμή της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στις πρώτες δεκαετίες στη Σοβιετική Ένωση, όποια κριτική και αν ασκήσουμε σε αυτή. Ο κλασικός μαρξισμός απέδειξε τα όρια των όρων της γένεσης του, στο βαθμό που ορίμαζαν συνθήκες και αναδεικνύοντας την επιφάνεια νομοτέλειες και αντιφάσεις, τις οποίες ήταν ανίκανος ο κλασικός μαρξισμός να περιγράψει, να εξηγήσει, πολλό μάλλον δεν να προβλέψει, να χαράξει θετικούς δρόμους για την επίλυσή τους. Αυτό ακριβώς έγινε στη Σοβιετική Ένωση. Όσοι επιχειρούν να περιγράψουν αυτό που έγινε στη Σοβιετική Ένωση με τον κλασικό μαρξισμό ή πολύ χειρότερο με τον επιγονισμό, δηλαδή την επιλεκτική χρήση δογματικά μυρικαζόμενων θέσεων του μαρξισμού, είναι αποτυχημένοι από χέρι. Γιατί περιπίπτουν ουσιαστικά σε καταναλογία κρίσης και χρησιμοποιούν έννοιες, κατηγορίες, αναλυτικά εργαλεία, πείτε το όπως θέλετε, που είναι ακορισμένα και δημιουργημένα για διερεύνηση άλλου γνωστικού αντικειμένου. Να υπενθυμίσω ότι έλεγε ο Έγκελς για την ανάπτυξη της διαλεκτικής, άρα συνολικά της επαναστατικής θεωρίας, μετά από κάθε μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη στον χώρο των φυσικών επιστημών.
και αντίστοιχη τεχνολογία. Δεν χρειάζεται. Στην διαλεκτική της φύσης θα το δείτε. Διερώτημα λοιπόν. Πόσες επαναστάσεις στις επιστήμες έχουν επέλθει από τον καιρό των Μάρξ, Έγγελς και Λένιν. Ακόμα μεγαλύτερο διερώτημα. Οι Μάρξ, Έγγελς και Λένιν δεν είχαν ποτέ μπροστά τους ένα σημαντικό ιστορικό εγχείρημα ευρείας κλίμακας κοινωνικού μετασχηματισμού. Το μέγιστο που είχαν ήταν το 72 ημερών διάρκειας εγχείρημα της Παρισινής Κομμούνας, δηλαδή μιας μεμονωμένης πόλης, η οποία καταπνίγηκε σε πολύ βραχή διάστημα. Αυτό το μέγιστο εμπειρικό γεγονός που είχαν να διερευνήσουν ως γνωστικό αντικείμενο. Είναι εξαιρετικά σημαντικά τα συμπεράσματά τους, όπως έχουν αυτά εκφραστεί στο έργο τους μετά την Κομμούνα των Παρισίων. Αρκούν αυτά για να δούμε τη θετική οικοδόμηση του Σελιού? Όχι. Επουδενή λόγο. Ας πάρουμε το θέμα, ας πούμε, της αντιμετώπισης των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων και της αντιμετώπισης του ανταγωνιστικού τύπου καταμερισμού εργασίας μεταξύ χειροναπτικής και πνευματικής εργασίας και μεταξύ άστερος υπαίθρου, πόλης σχολείου, που παραμένουν ανεπίλητα, το βλέπουμε στην κριτική του προγράμματος της Σκότας στον Μάρξ, και όμως ο Μάρξ θεωρεί ότι δεν θα υπάρχουν εμπορευματικές και χρηματικές σχέσεις. Κλείνω και αυτή την παρένθεση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργική ανάπτυξη άρση του κεκτημένου του μαρξισμού στην αναμέτρηση αυτής της θεωρίας, και αυτός είναι ο μηχανισμός κίνησης κάθε θεωρίας, κάθε επιστήμης, με πρωτόγνωρα γεγονότα. Τα τρία γνωστικά αντικείμενα που σας είπα είναι αυτά που είναι η ιδία λίθος για την ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας. Κομβική σημασία σε αυτά τα τρία και συνδετικός κρίκος για αυτά τα τρία είναι η διερεύνηση του πρώην σοσιαλισμού και της Οκτωβριανής Επανάστασης. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε εκείνες τις κοινωνικές αλλαγές, τις πρώιμες επαναστάσεις που προέκυψαν στον 20ο αιώνα, που προέκυψαν με τις λόγχες του κόκκινου στρατού, και εκείνες τις επαναστατικές διαδικασίες που δρομολογήθηκαν κατ' εξοχήν από ενδογενείς διαδικασίες, δηλαδή από τον τύπο διαπλοκής των εσωτερικών και εξωτερικών αντιφάσεων στον αδύναμο κλίκο του παγκόσμιου ιδεαλιστικού συστήματος, όπως ακριβώς έγινε με την Οκτωβριανή Επανάσταση, που την κυλοκονούσε η ιστορία της Ρωσίας και των απικιών της, δεν ήταν σε μια χώρα, ήταν μια ιδεαλιστική χώρα με τις απικίες της. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον στάδια ανάπτυξης του σοσιαλισμού, όπως υπήρξαν και δύο στάδια ανάπτυξης του καπιταλισμού και των καπιταλιστικών επαναστάσεων, των αστικών επαναστάσεων. Υπάρχουν οι πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις με αντίστοιχο οικοδόμημα των πρώιμων σοσιαλισμού και οι όριμες ύστερες σοσιαλιστικές επαναστάσεις με αντίστοιχο οικοδόμημα των όριμων ύστερων σοσιαλισμού. Χαρακτηριστικό των πρώιμων επαναστάσεων είναι το γεγονός ότι οι παραγωγικές δυνάμεις, το επίπεδο κοινωνικοποίησης της παραγωγής, δεν βρίσκεται σε τέτοιο στάδιο που επιτρέπει την άμεση μετάβαση στην ενοποιημένη ανθρωπότητα και στην εκπλήρωση των βασικών προϋποθέσεων της κομμουνιστικής κοινωνίας με την ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Έχει κληρονοτήματα από το παρελθόν πολύ ισχυρά και επιπλέον η περικύκλωση από τις δυνάμεις του κεφαλαίου είναι υπέρτερη. Οι δυνάμεις του κεφαλαίου είναι υπέρτερες στο συσχετισμό των δυνάμεων. Και επιπλέον, το υποκείμενο αυτών των επαναστάσεων, η εργατική τάξη, η κλασική παραδοσιακή εργατική τάξη, το προλεταριάτο, είναι ένα υποκείμενο συνδεδεμένο με την εκτελεστική χειροναξία, κοπιώδη, ανιαρή, φθοροποιό. Άρα είναι ένα υποκείμενο το οποίο εκ των πραγμάτων, εκ του χαρακτήρα της άγουσας δραστηριότητάς του, είναι επιρρεπές σε συγκεκριμένου τύπου δραστηριότητα της πολιτικής και επαναστατικής συμπεριλαμβανομένης, εκτελεστικού τύπου πολιτική δραστηριότητα. Οι όριμες και ύστερες επαναστάσεις με τη σειρά τους έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Πρώτο χαρακτηριστικό ότι το επίπεδο ανάπτυξης του κοινωνικού χαρακτήρα της παραγωγής με τη μετατροπή της επιστήμης σε αμεσότερη παραγωγική δύναμη, με την αυτοματοποίηση της παραγωγής σε διάφορα επίπεδα, οδηγείται σε μια κατάσταση που γίνεται επιτακτική η ενοποίηση της ανθρωπότητας στη βάση σχεδιοποιημένων αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Και δεύτερο, ως προς τον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων αρχίζει να αλλάζει η ισορροπία, υπονομεύεται η κυριαρχία του κεφαλαίου στην παγκόσμια κλίμακα, υπερτερούν οι δυνάμεις του σοσιαλισμού σε παγκόσμια κλίμακα και το υποκείμενο της επανάστασης αυτής, των υποκειμένων των επαναστάσεων αυτών,
είναι το υποκείμενο εκείνο το οποίο είναι συνδεδεμένο με δημιουργική εργασία, με ερευνητική, καλλιτεχνική, αισθητική δραστηριότητα, είναι ένα υποκείμενο το οποίο δεν χρειάζεται προδότες της αστικής τάξης για να το εξοπλίσουν θεωρητικά, μεθοδολογικά και οργανωτικά, πρακτικά, αλλά παράγει ίδια αυτά που χρειάζεται ως υποκείμενο ολόκληρο, διότι έχει τα σπέρματα της ολόκληρης ανάπτυξης της προσωπικότητας ως όρο ανάπτυξης της ολοκληρωμένης κομμουνιστικής κοινωνίας. Τελευταία φράση. Όταν η Οκτωβριανή Επανάσταση και τα γεννήματά της προσέκουσε στην ανεπίλητη αντίφαση του πρώην σοσιαλισμού και κάθε σοσιαλισμού, δηλαδή στην αντίφαση ανάμεσα στην τυπική κοινωνικοποίηση της παραγωγής μέσω της κρατικοποίησης του σοσιαλιστικού κράτους και το ανεπαρκές επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνικοποίησης της παραγωγής στην πραγματική εργασιακή διαδικασία, όταν χρειάστηκε να μεταβεί από το εκτατικό στο εντατικό στάδιο ανάπτυξης της παραγωγής, δεν υπήρχαν ούτε θεωρητικές, ούτε ηγετικές, ούτε κοινωνικές δυνάμεις ικανές να οδηγήσουν στην επίλυση αυτής της αντίφασης, άρα στην ανάπτυξη αυτού του πρώην σοσιαλισμού. Άρα με αυτή την έννοια είναι νομοτελής η πτώση και η ήττα του πρώην σοσιαλισμού. Αυτό όμως ουδόλως δεν σημαίνει ότι είναι θνησυγενής η υπόθεση του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού. Τουναντίον. Είναι επιτακτική ανάγκη μέσα από το θεωρητικό μας εξοπλισμό να εξοπλίσουμε θεωρητικά, θετικά και επιθετικά, δηλαδή πρακτικά τελικά, το επαναστατικό κίνημα που έρχεται και πιστέψτε με, έρχονται τέτοιες επαναστατικές θύελες που η Οκτωβριανή Επανάσταση και όσα γνωρίσαμε στον 20ο αιώνα είναι το πρελούδιο της μόνο. Αρκεί να είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ.